Story time. Δεν ξέρω, εσύ κάνεις γυμναστική? Εγώ κάνω γυμναστική. Κάνω σχεδόν κάθε πρωί και το βράδυ. Σχεδόν κάθε βράδυ. 2 φορές τη μέρα κάνω τα τελευταία χρόνια. Και θέλω να σου πω την ιστορία πώς ξεκίνησα να κάνω το πρωί γυμναστική. Γενικά εγώ γυμναστική δεν μπορώ να πω ότι έκανα στα γυμναστήρια μέχρι που έκανα παιδί. Πάντα κολυμπούσα, πάντα περπατούσα, πάντα χόρευα, αλλά σε γυμναστήριο δεν πήγαινα. Είχα δοκιμάσει φοιτήτρια, πήγα κάποιες μέρες σε ένα σύλλογο εκεί, κάτι σε ένα σχολείο. Η γυμναστική ήταν πολύ απλή για μένα. Ήταν όλοι καπή για μένα που είχα τόση ενέργεια, δεν μπορούσα να συμβαδίσω. Και έκανα με μία βιντεοκασέτα της Ζωής Λάσκαρη που είχε βγάλει τότε το aerobic και έκανα, όχι και κάθε μέρα, αλλά έκανα πολλές μέρες της εβδομάδος στο σπίτι όταν ήμουν φοιτήτρια. Έβαζα την κασέτα, όχι δεν ήταν βιντεοκασέτα, συγγνώμη, ήταν κασέτα κανονική. Με βιντεοκασέτα έκανα όταν ήμουν έγκυος. Όταν ήμουν έγκυος είχα βρει μία βιντεοκασέτα με γυμναστική για εγκύους. Και είχα κάνει με αυτό το πρόγραμμα, έκανα στην εγκυμοσύνη. Και τέλος πάντων, μετά το παιδί, αποφάσισα και ξεκίνησα γυμναστήριο. Γιατί πολλές ώρες στο σπίτι με το παιδί. Δεν μπορώ εγώ τόσες ώρες στο σπίτι. Οπότε ξεκίνησα γυμναστήριο. Πήγαινα μεσημέρι και απόγευμα στο γυμναστήριο. Άλλες φορές δηλαδή μεσημέρι, άλλες φορές απόγευμα, άλλες φορές λίγο πιο αργά το βράδυ. Οκ, έκανα γυμναστική. Μεγαλώνοντας έκανα λίγο οστεοπαινία, ξέρεις όταν αρχίζουν τα ορμονικά στη γυναίκα, άστα να πάνε, χαλάνε τα κόκαλα, χαλάνε όλα. Πήγα λοιπόν, έκανα λίγο πιο συστηματικά, έκανα γιόγκα, έκανα πιλάτες, αλλά είχα προβλήματα, έπεφτα. Έχω πάνω από 5 δισκοκύλες στη μέση και πέφτω. Έβαλα ειδικές σόλες και πάλι έπεφτα, όσο γυμναστική και να έκανα έπεφτα. Πριν 2 χρόνια ήρθε έτσι η δουλειά μου, λίγο παραπάνω από 2 χρόνια έχει, όταν δούλευε ακόμα ο Φώτης στο e-shop. Είχα το Φώτη το πρωί στο e-shop, ήμουν ήσυχη, λέω ας αρχίσω να κάνω το πρωί γυμναστική, να πάω πιο αργά στο στούντιο. Λοιπόν, θα σου πω μία συμβουλή. Από τότε που ξεκίνησα να κάνω 20 λεπτά το πρωί πιλάτες, σταμάτησα να πέφτω. Άλλαξε το σώμα μου, άλλαξε η στάση όλη, γιατί ένιωθα ότι τα τελευταία χρόνια το σώμα μου δείχνει την ηλικία μου, γιατί άρχισα να μην είμαι όπως ήθελα. Λοιπόν, έχουν απόλυτο δίκιο όλοι αυτοί οι γυμναστές που μας λένε να κάνουμε το πρωί γυμναστική. Εγώ το λέω γιατί το έζησα. Όταν άρχισα να κάνω 20 λεπτά πιλάτες το πρωί, γιατί να πω την αλήθεια, περισσότερο χρόνο δεν έχω, 15 με 20 λεπτά, οκ, το παλεύω, όλο μου το σώμα ίσιωσε, σταμάτησε να πονάει έτσι η μέση μου, σταμάτησα να πέφτω, γιατί εγώ όλη μέρα σκύβω. Σκύβω για να είμαι στο e-shop, στο ίντερνετ που δουλεύω, σκύβω με τα δέματα, σκύβω να βάλω τιμές, αυτό το σκύψιμο, μετά που σου κόβεται η περίοδος, σε καταστρέφει. Γι' αυτό λοιπόν να ξέρεις ότι μόνο με το πιλάτες μπορείς να σωθείς. Σταμάτησα λοιπόν να πέφτω. Κάθε χρόνο είναι μειωμένη η πόνη μου. Θεωρώ ότι είμαι καλύτερα με τη μέση κάθε χρόνο. Σφίγγει όλο εδώ το μυοσκελετικό πρόβλημα. Γιατί μεγαλώνοντας αυτό χρειαζόμαστε. Γιόγκα και πιλάτες. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσεις όσο μπορείς νωρίτερα τη γιόγκα. Και ίσως και το πιλάτες, δεν ξέρω παιδιά, αλλά έχω παρατηρήσει με τους υπαλλήλους μου που δεν γυμνάζονται, η πόνη της περίοδου είναι αφόρητη. Όταν γυμνάζεσαι, η πόνη μειώνονται. Εγώ όταν ήμουν φοιτήτρια και είχα περίοδο και πόναγα, πήγαινα σπίτι, έκανα το αερόμπικ που ήταν 3/4, μετά έκανα ένα ζεστό μπάνιο και δεν ξαναπόναγα. Δεν ξέρω, δοκιμάστε το. Εγώ πάντως έχω δει μεγάλο αποτέλεσμα. Και θέλω να μου γράψεις τα σχόλια αν γυμνάζεσαι κι εσύ.